Κινητοποίηση πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης στα διόδια της Μέστης στα νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αν και όπως ανακοινώθηκε, η ατελής διέλευση για όσοι το δικαιούνται θα συνεχιστεί και το 2019, οι διαδηλωτές δήλωσαν πως κάτι τέτοιο είναι ένα προσωρινό μέτρο, θετικό ναι μεν, αλλά ωστόσο δεν τους ικανοποιεί, καθώς αυτό που ζητάνε είναι η ελεύθερη διέλευση επαόριστων. Μετά την πίεση που ασκήθηκε στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ τις τελευταίες μέρες, εν ώψη της σημερινής κινητοποίησης που καλέσαμε τα 5 νομαρχιακά τμήματα της περιφέρειάς μας με σκοπό να διεκδικήσουμε την πλήρη απαλλαγή πληρωμής διοδίων για όλους τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιφέρειάς μας στον άξονα της Εγνατίας Οδού από Καβάλα μέχρι Εύρο, ξυπνήσαμε όλοι σήμερα μαθαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εφαρμοστική εγκύκλιο η οποία θα απαλλάσσει τους κατοίκους από την πληρωμή διοδίων για το 2019. Η κινητοποίηση όμως, όπως βλέπετε όλοι, συνεχίστηκε και υλοποιείται σήμερα, διότι κανένας εργαζόμενος και κανένας κάτοικος της περιοχής δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με τέτοιες εξαγγελίες. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ μετά από πρωτοβουλία των νομαρχιακών τμήματων ώστε να ζητήσουμε την άρση από την κυβέρνηση του μέτρου για την ελεύθερη διέλευση των κατοίκων από τα διόδια. Αυτό το μέτρο είναι σημαντικό για τους κατοίκους που μετακινούνται από την περιοχή, από τη μία περιοχή στην άλλη, και θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχιστεί. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, η κυβέρνηση έχει κάνει κάποιες εξαγγελίες ότι θα υπάρχει μία τροποποίηση. Αυτή την τροποποίηση λοιπόν εμείς θέλουμε να τη δούμε εγγράφως και όχι με απλές δηλώσεις. Όσο αφορά τα μέτρα κινητοποίηση σημερινή, η οποία ρώτησε προηγουμένως κάποιος συνάδελφός σας ότι δεν έχει μαζικότητα, έχω να πω ότι τις επόμενες μέρες θα κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο, και ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι που θέλαν να παραβρεθούν, αλλά βρίσκονται σε υπηρεσίες. Και είναι λίγο μακρινή η απόσταση για τα νομαρχιακά τμήματα της Ξάνθης να παραβρεθούν εδώ, όπως και της Καβάλας και της Δράμας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η περσινή απόφαση, όπως υπογράφηκε και εκδόθηκε σε fake και αφορά στην απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία των ανέργων και των μόνιμων κατοίκων, απαλλαγή στα διόδια, είναι σε ισχύ και για τη φετινή χρονιά, διότι μέσα στην απόφαση αναφέρεται ότι η απαλλαγή θα ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία του συστήματος των αναλογικών διοδίων. Η συμμετοχή εν τούτη στην κινητοποίηση μόνο σε ικανοποιητική δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, με τους διαγωνωτές να εξηγούν πως ο λόγος είναι το σύντομο χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση της κινητοποίησης και πως δεν υπήρξε ο κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας. Βρισκόμαστε και εμείς εδώ για να συμπράξουμε και αρρωγή στο επιχειρηματικό κόσμο του Εύρου, στον οποίο είμαστε πάντοτε συμπαραστάτες και είμαστε ενάντια στην, και ζητούμε την παράταση της απαλλαγής των διοδίων και για τους δημότες αλλά και για τους επιχειρηματίες του νομού. Πιστεύουμε ότι το να προσθέσουμε επιπλέον κόστος στις μεταφορές των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο νομό μας μόνο κακό κάνει στη σημερινή εποχή, και βεβαίως και είμαστε και ενάντια στην δημιουργία των διοδίων στο Αρδάνιο. Καταρχάς νομίζω θα πρέπει να βάλουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τη σημερινή κινητοποίηση και διεκδίκηση, σε ένα πλαίσιο της διασποράς και επίκνωσης των διοδίων σε όλο το μήκος του οδικού άξονα. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την περιφέρεια. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι που κινούνται μεταξύ των νομών για να μεταβούν στην εργασία τους. Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι αυτοί να υπομίζονται όλο το βάρος το οικονομικό, ύστερα από τόσα χαράτσια και τόσες περικοπές που υφίστανται τα τελευταία 8 χρόνια. Ήμασταν ο πρώτος σύλλογος που πήρε απόφαση για τη σημερινή κινητοποίηση. Κάθε μέρα δεκάδες εκπαιδευτικοί πηγαίνουν έρχονται μεταξύ Ροδόπης, Εύρου και Ξάνθης για να υπηρετήσουν στις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, για να παράγουν το έργο στα σχολεία, και είναι προφανές ότι δεν μπορούν να επομισθούν το κόστος των διοδίων. Πέραν αυτών, έχει μια τεράστια σημασία να πούμε ότι αντιτιθέμαστε συνολικά στην εκχώρηση τμήματων της δημόσιας περιουσίας, και η Εγνατία Οδός είναι μια τέτοια περιουσία.
έχει περάσει στο υπερταμείο και προετοιμάζεται η εκποίησή της, η παραχώρησή της σε ιδιώτη. Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισαν, ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να δικαιωθούν.